Μάτα, έρπετα! Τι συμβαίνει! Κέκο! Το σαυρόπεδο πήρε μια γεύση από την ακτίνα παράλυσης! Κανείς δεν μπαίνει στο κρυσφυγετό μου! Και κανείς δεν θα μου πάρει το φεγγαρό άγαλμά μου! Γιατί είναι δικό μου! Δικό μου, δικό μου, δικό μου! Δεν θα το έχεις για πολύ! Λούνα Γκέρλ! Κέρδισες! Το άγαλμα σου ανήκει! Θα φύγουμε! Το ήξερα πως θα λογικευτεί στο τέλος! Τι θα γίνει με τον Γκέκο? Θα τον ελευθερώσουμε και θα πάρουμε και το άγαλμά μου. Απλώς θα φύγεις από την έξοδο κινδύνου και ανέβα από τις σκάλες και φνηδίασέ την από πίσω. Εντάξει? Αν πιστεύεις πως θα πιάσει... Εμπρός, Κατμόν, τώρα! Τελείωσε, Λούνα Γκέρλ! Κατμπόι! Νομίζω ότι θα διακοσμήσω το κρυσφύγετο με το σαυρόποδο και το χατούλι επίσης! Θα είναι τέλεια γάλματα! Τώρα λοιπόν, ο Λετ δίχως φίλους, μήπως θες και εσύ να γίνεις διακοσμητικό για το κρυσφύγετό μου! Ώρα να γίνω ηρωίδα, υποθέτω. Ωραία! Στα αλήθεια θα στο χαρίσω! Το αγαπημένο, το φεγγαροάγαλμα είναι δικό σου! Απλώς άσε τον Γκέκο και τον Κατμπόι να φύγουν. Στα αλήθεια μου το χαρίζεις? Σαν να λέμε για πάντα? Ναι, για πάντα. Τώρα θα αφήσεις τους φίλους σου να φύγουν. Όχι! Όχι, μα... Τι! Ξέχασες πως είμαι κακιά! Τώρα θα συμπληρώσω τη συλλογή μου από πιτζαμό ήρωες! Ολέτ! Τεράκο του Μάγιας! Πάμε στο επόμενο σκηνικό! Δεν μπορώ να τον κυνηγήσω και να σώσω την Ολέτ και τον Γκέκο! Με ξεγέλασε! Η Ολέτ είχε δίκιο. Τα νεύρα δεν βοηθάνε. Ιδίως όταν νευριάζω σε αυτή και τον Γκέκο. Ώρα να δράσω ως ήρωας και να ηρεμήσω όπως ο κοινόδοντας. Ουπς, δεν είναι από εκεί. Βοήθεια! Πάντα φιδάκια! Βοήθησε μας, παππούι! Έλα, βοήθα μας, σε παρακαλώ! Ηρέμησε, απλώς αλλάζω ρότα. Σούπερ ταχύτητα! Ο Κάτμπουι ήρεμα ακολουθεί το σχέδιο για να σώσει τους φίλους του. Πρόσεχε! Μη φοβάστε, παιδιά! Ο Κάτμπουι επέστρεψε και είναι ξανά ήρεμος όπως ο κοινόδοντας. Σούπερ ταχύτητα! Περματικός σταθμός για όλους! Ήταν μια τρελή βόλτα. Σε ευχαριστούμε, Κατμπόι. Παρακαλώ, παιδιά. Και συγγνώμη που νευρίασα μαζί σας πριν. Ήταν αγενές εκ μέρους μου. Δεν πειράζει. Ο παλιός καλός Κατμπόι. Ευχαριστώ, παιδιά. Και έχω μια ιδέα. Αν ο Νάιτ Νίτζα και τα Νιντζαλίνο νευριάσουν, θα τα θαλασσώσουν επίσης. Εμπρός, πιτζαμό ήρωες. Σταμάτα, τρελογάτα. Ώρα για προσγείωση. Μην είσαι ανόητος, θα συγκρουστούμε! Εκτός αν είναι πάλι κόλπο! Και είναι! Ολέτ! Μην ανησυχείς, είμαι καλά! Βαρέθηκα να έχω μόνο μία πιτζαμοφωνή! Ώρα να πάρω και τις τρεις! Αχ, όχι! Πάρω κι εγώ τη φωνή! Παίρνε και τις δικές μας φωνές! Μήπως αυτό σημαίνει πως ο Ρωμαίο έξυπνος έχει όλες τις φωνές μας? Αφού είναι τόσο υπέροχος! Εμείς όμως όχι! Χωρίς τις φωνές μας δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και να τον νικήσουμε!
Και όλα αυτά εξαιτίας του Γκέκο που δεν πήρε τη φωνή του όταν μπορούσε. Ρο, όμικρον, μη, έψιλον, όμικρον, Ρωμαίο! Οπ, τι είπες, Γκέκο? Ω, νομίζεις πως ήρθε η ώρα να δράσεις ως ήρωας. Στα όνειρά σου, σαυροκέφαλε! Φαντάσου πόσε σκανταλιές θα κάνω με αυτές τις φωνές και θα κατηγορήσουν τους πιτζαμοφλόρους! Ω, είναι πιο ιδιοφυείς από ό,τι φανταζόμουν! Χα! Γιατί σταματάω! Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα? Σούπερ ταχύτητα! Είναι αγένεια να δείχνετε! Θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας πω! Γι' αυτό πιάστε τους! Ωραία, πιτζαμόηρωες! Ώρα οι πεταλούδες να πάνε στο σπίτι τους! Με το μαλακό! Γεια σας, πεταλούδες! Θα πετάξετε μαζί μου? Πάμε από εδώ! Κοιτάξτε τα χρώματά μου, πεταλούδες! Ελάτε, θα σας τα δείξω όλα! Πώς! Αυτό σας αρέσει! Η καλύτερη όπη! Ακριβώς, Λούνα Γκέρλ! Και τώρα η σειρά μου! Λυπάμαι πολύ για πριν, πεταλούδες, μα σας έφερα όσα λουλούδια βρήκα! Ορίστε! Γι' αυτό ελάτε μαζί μας! Αυτό είναι! Μπράβο, πεταλούδες! Ευχαριστώ! Υπόσχομαι να είμαι καλός μαζί σας. Όχι, 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 όχι! Τώρα δεν έχω καθόλου βοηθούς! Δεν είναι δίκαιο! Παιδιά, σχεδόν λυπάμαι τη Λούνα Γκέρλ. Thank you.
Σούπερ ταχύτητα! Είναι πιασμένη η θέση! Τι? Μα πώς! Μα τι στο! Μα, Catboy, σου είπαμε να τον αφήσεις να κερδίσει! Τι? Μα, αυτά τα μπαλόνια είναι τέλεια για τον πάρτι του Γκέκο, σωστά Γκέκο? Τι κάνεις εκεί, αειδιαστική σαυρούλα? Νιντζα Λίνο! Όχι! Την έπιασα, Γκέκο! Τι? Όχι! Είναι δική μου τούρτα! Λοιπόν, κανένα ίχνος του Night Ninja. Μάλλον ξέρει πότε να τα παρατά. Παραλίγο να χάσουμε την τούρτα. Την έχουμε όμως, όπως και τα υπέροχα μπαλόνια κινόδοντα. Μα δεν ακούς. Είναι θεματικό πάρτι σαύρας. Αυτό λες τώρα, Γκέκο. Περίμενε να δεις πόσο cool είναι. Είναι η τούρτα του κινόδοντα. Εγώ προτιμώ την τούρτα σαύρα. Μα μου έμεινε αυτή εδώ μόνο. Εκτός αν θέλετε να αλλάξουμε. Ποτέ! Ναι, ας αλλάξουμε! Όχι, τη τούρτα του κοινόδοντα! Ναι, αυτή η τούρτα τα σπάει! Όντως τα σπάει πολύ! Ειδικά αν πατήσεις εδώ! Α, τι συμβαίνει? Δεν είναι οποιαδήποτε τούρτα! Είναι η σούπερ κολλητική με κρέμα σαντιγί τούρτα! Η σούπερ κολλητική με κρέμα σαντιγί τούρτα! Ναι, και όταν τα φωτάκια ανάψουν όλα μπλε, η τούρτα θα πετάξει σαντιγί παντού! Και όταν όλοι πάνε να την καθαρίσουν, θα σούπερ κολλήσουν για πάντα! Για να μάθετε να μου χαλάτε το πάρτι! Μα αν κολλήσουν όλοι, κανείς δεν θα μπορέσει να έρθει στο πάρτι του Γκέκο! Συγγνώμη, Γκέκο, εγώ φταίω για όλα. Μπορεί να έκανα ένα λάθος, αλλά έχω μία ιδέα τώρα. Ώρα να δράσω, σύρωας! Δώσε το μικρόφωνο πίσω, φεγγαρό ανόητη! Η ούρα μου πιάστηκε! Ποτέ! Δεν μπορώ να πάω το πρωί στη συναυλία του Τζέιντεν Χιούστον! Οπότε κανείς δεν θα πάει! Έχω τα μικρόφωνα και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ! Γρήγορα, ακολουθήστε την! Παιδιά, σταθείτε! Θέλω βοήθεια με την ούρα μου! Θέλω το εισιτήριο! Θα σε βοηθήσω! Μα το θέλω κι εγώ! Σούπερ δύναμη σαύρας! Είσαι καλά, Ολέτ! Ναι! Τέλεια! Ποιος θα με βοηθήσει να πιάσουμε τη Λούνα Γκέρλ? Το ακούς αυτό, καλέ μου Catboy? Ίσως ένα μικρό πουλάκι σου λέει πού να δώσεις το εισιτήριο! Είναι δύσκολη επιλογή, ενώ είστε και οι δυο φίλοι μου! Τι είναι αυτό? Τέλειο! Η φιγούρα σου της απαλής αστραπής! Έφαγα τον κόσμο για να τη βρω! Μα... μπορείς να την κρατήσεις όσο θέλεις! Ευχαριστώ! Δεν είναι τέλειο! Αχ, όχι! Δεν μπορώ να κρύψω τον Γκέκο Μομπίλ με όλα αυτά τα αυγά πάνω του! Πολύ αργά! Θα τον οδηγήσω μακριά! Αυτά τα αυγά είναι για την πιο μεγάλη ομελέτα και ήρθα εδώ για να τα πάρω! Εννοείς αυτά τα χαλασμένα αυγά! Η μηχανή μου τα έχει χαλάσει όλα, για να είναι πιο βρωμερά όταν τα εκτοξεύω! Τι μπόχα! Σύντομα όλοι θα μένουν σπίτια τους για να αποφύγουν την μπόχα! Και θα κυριαρχήσω εγώ! Καλύτερα να τρέξεις, αυροπόδαρε! Μα θα χρειαστώ το Γκέκο Μομπίλ για να αποφύγω την μπόχα. Μα πού το έχω αφήσει? Γκέκο! Βρωμά εδώ! Πρέπει να φύγουμε μακριά από την μπόχα. Ας πούμε στο Γκέκο Μομπίλ. Πού είναι? Δεν το έχασες, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά όχι, απλώς... Γεια σας, πιτζαμό ήρωες! Ή μήπως να πω πιτζαμό βρωμίλι! Ώρα να ανοίξω!
αλλάξω τη μηχανή! Ετοιμαστείτε για πολύ βρώμα! Θα αντέξουμε τη μυρωδιά, πιτζαμό ήρωες! Δεν χρειαζόμαστε το Gecko Mobile για να τον σταματήσουμε! Τα χαμυρίζουν χειρότερα από πριν! Μα φυσικά, μικρή χατούλη! Η μηχανή μου τα κάνει όλο και πιο χαλασμένα! Ίσως κρυφτούμε μέσα στο Gecko Mobile! Μα πού είναι, Gecko? Δεν το χρειαζόμαστε! Κρυφτείτε! Κάπως, έτσι! Κάπως έτσι! Ή μήπως έτσι! Έτσι! Μα τα έρπετα! Από εδώ και πέρα θα περπατάω! Είδες πόσο εύκολα έφτασα πετώντας! Πρόσεχε με καλά, Ολέτ! Και ίσως να μάθεις και εσύ κανένα κόλπο! Κόλπο? Μα σχεδόν έπεσες! Ναι, είμαι απίστευτος με αυτό εδώ, σωστά! Οι πτήσεις μου θα βοηθήσουν σίγουρα την ομάδα! Οι πτήσεις σου? Δεν ξεχνάς κάποιον άλλον που ήδη πετάει! Ελάτε, παιδιά! Ίσως να βοηθάτε και οι δύο την ομάδα πετώντας! Ωραία ζωγραφιά, ανοιχτοπεταλούδες! Τέλος οι βόλτες με το αερόστατο για τα παιδιά της ημέρας! Τώρα το φεγγαρόστατο θα είναι δικό μου! Παιδιά, να είστε σε εγρήγορση. Θα πετάξω με το σκούτερ μου και θα πάρω το αερόστατο. Αυτό θα χρειαστεί αρκετή εμπειρία. Μη φοβάσαι, Ολέτ, άφησε το πάνω μου. Με τις ικανότητές μου θα είναι παιχνιδάκι. Αλήθεια? Παιδιά, μη μαλώνετε. Ίσως εγώ να πάρω το αερόστατο με το σούπερ καμουφλάζ Σαύρας. Το καμουφλάζ είναι τέλειο. Αλλά όχι όσο τέλειος είμαι εγώ με το σκούτερ μου. Προσέξτε! Hey, Luna Girl! Δώσε το αερόστατο! Είναι ο μικρός γατούλης! Είπες θέλεις το αερόστατο! Λοιπόν, παρακαλώ, όλο δικό σου! Όλα καλά! Το έχω! Τον στήλο. Τα μάτια σου 14. Μπορεί να το έκανε κακός. Γιέκο! Νόμιζαμε πως ήσουν κακοποιός. Απλώς ήθελα να σας πω ότι η Luna Girl πηγαίνει προς το σχολείο. Γιατί δεν το είπες από τον πιτζάμα ασύρματο? Γιατί σκέφτηκα πως θέλατε βοήθεια. Δεν θα περάσει ποτέ το σούπερ φτέρνεσμα αν δεν μείνεις μέσα. Εγώ... Κατάλαβα, πάω πίσω. Εντάξει, και εμείς πάμε στο σχολείο. Ειδοποίησέ μας αν δεις κάτι. Ίσως να μάθω τη σκαρόνι. Είναι καλύτερη ιδέα. Hey! Ας ακολουθήσω την νυχτοπεταλούδα. Θα με οδηγήσει κατευθείαν στη Luna Girl. Περίμενε, πεταλούδα! Πουλό μυαλί! Δεν
γέννησε καλή διοκτήτρια κατοικιδίου, οπότε το πουλί έβαλε κρυστάλλους Λούνα στο αρχηγείο σας. Μα τώρα που είναι δικό μου, μπορείς να το έχεις και πάλι. Μα γιατί το πουλάκι να με απογοητεύσει έτσι? Ίσως επειδή και εσύ δεν το πρόσεχες όσο πρέπει. Εγώ φταίω. Αν το εκπαίδευα, το τάιζα και το πρόσεχα, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Πουλάκι, αν με ακούς, συγγνώμη. Τα ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Έπρεπε να σε προσέχω. Θα επανορθώσω. Ώρα να δράσω ως ηρωίδα. Θα πάω να... Hey, κοιτάξτε! Πουλάκι! Πουλάκι, υπόσχομαι να μην σε απογοητεύσω ποτέ ξανά. Θα σου φτιάξω φωλιά, θα σε ταΐζω και θα σε εκπαιδεύω κάθε μέρα. Θα είμαστε κολλητοί. Hey, τι είναι αυτός ο θόρυβος? Τι συμβαίνει? Οι δυνάμεις της Λούνα Γκέρλ αρχίζουν να λειτουργούν. Το αρχηγείο τραβάει τα πάντα στο μέρος του. Οι πύλες δεν θα αντέξουν για πολύ. Αν όλα πάνε στο αρχηγείο με μιας, θα το καταστρέψουν τελείως. Πιτζαμό ήρωες, πρέπει να το αποτρέψουμε. Πέτα μακριά, πουλάκι. Θες να με βοηθήσεις? Εντάξει, εμπρός. Σουπερ δύναμη σαμπρός. Έλα και εγώ, θα τα καταφέρουμε. Δεν το νομίζω. Τίποτα δεν σταμάτα το αρχηγείο με δύναμης Λούνα. Με τους κρυστάλλους Λούνα μέσα, όλα θα γίνουν δικά μου. Μα πού πήγε ο ανόητος Γκέκο? Νιντζαλίνο, γιατί βγήκατε από τα σχολικά? Μπείτε μέσα και σταματήστε τον Γκέκο. Νιντζαλίνο, δώστε του να καταλάβει! Νομίζω ότι εδώ κατεβαίνω! Σούπερ καμουφλάζ σαβράς! Αποκλείεται! Έχει καταπέλτες κολιτσίδας! Χρειαζόμαστε κι εμείς κάτι τέτοιο! Όχι, δεν χρειαζόμαστε, Ολέτ! Η βάση μας έχει αρκετή άμυνα ήδη! Ναι! Ολέτ, μήπως να μας έδινες ένα χεράκι εδώ πέρα! Ναι, θα μπορούσα! Γεια σας! Ξανά, πιτσαμοζουμπάδες! Παραδεχτείτε το! Το αρχηγείο μου τα σπάει! Και τώρα θα καταστρέψω το δικό σας! Όχι, ενώ έχουμε το δικό μας καταπέλτη και τριχόμπαλες! Αρπαχτή! Χα! Στόχησες! Δεν είσαι κουκουβάγια! Για τυφλή νυχτερίδα σε κόβω! Περίμενε μέχρι να ρυθμίσω το στόχαστρο! Ολέτ, είμαστε στην ίδια ομάδα! Ως εδώ είσαι, Γκέκο! Άσε με να σε πάω μία βολτίτσα! Κρατήσου, Γκέκο! Μα τα πούπολα! Το χειρό του κάνει και σβούρες! Ναι, πρέπει να τον κρατήσουμε εκτός του μουσείου και να μπούμε μέσα και να πάρουμε το μεγά κουτί του κακού πριν το ολοκληρώσει. Κι όμως, αργήσατε, πίτσα μου βρωμήλη. Επιτέλους ολοκλήρωσα το μεγά κουτί του κακού. Τα-τα! Σημεούλα, δεν είναι και τόσο κακό. Δεν σας είπα το καλύτερο. Κοιτάξτε! Τι συμβαίνει στην πόλη? Εννοείς τη Ρωμαιούπολη? Μα πώς το κάνεις αυτό? Μα δεν κάνω και τίποτα. Όλα γίνονται χάρη στο μέγα κουτί του κακού.
λίγο στη μεταμορφοποίηση. Ω, εγώ φταίω για όλα. Έκανα συνέχεια το ίδιο και το ίδιο για να σταματήσω το Ρωμαίο. Αν δεν συνέχιζα να προσπαθώ με έναν τρόπο, ο Ρωμαίο δεν θα είχε ολοκληρώσει το μέγα κουτί. Είναι μέγα κουτί του κακού. Αν με θέλετε κάτι, θα είμαι μέσα. Στο τηλεφωνό μου. Ποτέ δεν θα μπούμε μέσα. Ε? Έχεις δίκιο, Catboy. Μα ίσως υπάρχει τρόπος να βγει ο Ρωμαίο από εκεί. Ώρα να δράσω ως ήρωας. Όλα θα πάνε καλά, Ολέτ. Θα το δεις. Catboy, Γιακό, λυπάμαι πολύ. Ήθελα να δείτε πόσο καλή είμαι στο ποδόσφαιρο. Μα το ξέρουμε ήδη αυτό, Ολέτ. Και θα ήσουν καλύτεροι αν έπαιζες ομαδικά. Έχεις δίκιο. Είναι ομαδικό παιχνίδι. Και είμαστε κι εμείς ομάδα. Ώρα να δράσω ηρωικά. Πρέπει να τη βγάλουμε έξω από την μπάλα, αλλά... Να τη σκάσουμε με κάποιο μεγάλο αιχμηρό αντικείμενο. Τι λέτε για το στήλο έξω από το μουσείο? Γιακό, εσύ κύλα την μπάλα. Catboy, δίνε του οδηγίες. Πού πήγαν οι πιτζαμοφλόροι? Hey, από εδώ, αριστερά, πρόσεξε. Την κολόνα. Η φεγγαρόπαλα επέστρεψε. Hey, γιατί κόψατε ταχύτητα? Φταίει ο μαγνήτης της Luna Girl. Είναι πολύ ισχυρός. Το βρήκα. Πρέπει να γίνει ομαδικά. Γκέκο, βάλε τη σούπερ δύναμή σου. Catboy, εσύ τη σούπερ ταχύτητα και εγώ τα φτερά κουκουβάγιας. Ναι, καλή δουλειά, πιτζαμόρες. Άχρηστο πράγμα. Ώρα να σκάσει φεγγαρόμπαλα. Σούπερ δύναμη. Ώρα να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας, ομάδα. Ναι! Τι κάνεις! Όχι, όχι, όχι! Ναι! Μήπως το κακό ρομπότ σταμάτησε το σχέδιο της γατούλας? Ρομπότ, δες τους! Μη φοβάστε! Σαν αστραπή θα σας σώσω! Μα αυτό δεν είναι αληθινή σούπερ κίνηση! Είναι μόνο στο κόμικ! Αστραπιαία! Κλωτσιά και μπαμ! Πολέτ, ήρθε η ώρα να σε πάμε για ανακύκλωση, ρομπότ. Όχι, άφησέ με. Όχι, το άλμα ήταν άχρηστο. Ολέτ, είσαι καλά? Ναι, μα ζητώ συγγνώμη. Γιατί να προσπαθώ να κάνω σαν την αστραπή? Είμαι η Ολέτ. Τώρα ο Ρωμαίο θα πάρει τα πολυτιμότερα βιβλία της πόλης. Τα πήρα κιόλας. Και σύντομα θα είναι γεμάτα με φωτογραφίες μου. Γρήγορα, θα τον προλάβουμε με το γατοκίνητο. Εντάξει, και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω τις δικές μου δυνάμεις. Ώρα να δράσω ως ηρωίδα. Γιατί πήρε το βιβλίο της απαλής αστραπής? Σούπερ όραση. Ωραία, ένα πουλάκι μου είπε πως είσαι... εκεί. Γατοκίνητο, κρύψου. Πάνω στην ώρα. Ορίστε, πηγαίνετε πίσω από εκείνα τα δέντρα και κρατήστε το γερά χαμηλά στο έδαφος. Για να σταματήσουμε το Ρωμαίο, πρέπει να σταματήσουμε το ενοχλητικό ρομπότ του πρώτα. Και τώρα τι, Ολέτ? Τώρα η απίθανη Ολέτ θα χρησιμοποιήσει τις απίθανες δυνάμεις της. Πρώτα, φτερά κουκουβάγιας. Μετά, σούπερ όραση. Γιουχου! Κοίτα, Ρωμαίο, σου ξέφυγε το δικό μου αγαπημένο βιβλίο. Πώς, άρπαξε το ρομπότ! Thank you.